Ο άνθρωπος πλάστηκε για το Θεό, για να αναζητεί και να απολαμβάνει το Θεό, έτσι, και τις ειδονές τις πνευματικές του Θεού. Και πάλι ειδονές είναι όμως και αυτές. Είναι, αλλά είναι καλές ειδονές. Υπάρχουν και καλές ειδονές. Οι ειδονές του πνεύματος. Αυτές να τις επιδιώκουμε. Που είναι δηλαδή οι ενέργειες του Θεού. Αυτές είναι οι πνευματικές ειδονές. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Αυτές είναι οι πνευματικές ειδονές. Είναι οι ενέργειες του Θεού, οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Που τις έχει ο άνθρωπος που έχει ενεργοποιήσει το Πνεύμα το Άγιο, που πήρε με το βάπτισμα. Και ζει μέσα στη χαρά, μέσα στην ειρήνη, ποτέ δεν έχει άγχος, ποτέ δεν έχει ταραχή, ποτέ δεν έχει κατάθλιψη, σύγχυση, μπέρδεμα, σκοτάδι στην ψυχή του. Καταλάβατε. Αυτός είναι μέσα στην αληθινή χαρά. Στις πνευματικές ειδονές, αυτές είναι οι πνευματικές ειδονές. Οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Αυτές πρέπει να επιδιώκει ο άνθρωπος. Όλα αυτά τα γράφει εκτενώς ο Άγιος Νικόδημος στο βιβλίο που σας έλεγα, το πνευματικό, το συμβουλευτικό εγχειρίδιο για τις πνευματικές ειδονές. Άρα, επειδή έχουμε φύγει από το Θεό, έτσι, αναζητούμε την ειδονή, την ευχαρίστηση δηλαδή, εκεί που δεν υπάρχει, στην ύλη, στα όντα, στα κτίσματα και όχι στο Θεό. Καταλάβατε. Ο Θεός έχει βάλει στον άνθρωπο την αναζήτησή του. Το καθομοίωση είναι το πρόγραμμά μας. Να βρούμε το Θεό και να ταυτιστούμε με το Θεό. Και μας έλκει ο Θεός, έτσι, μέσω των ειδονών, των πνευματικών ειδονών. Αλλά εμείς παρασυρώμαστε λόγω του σκοτισμού του νόους μας, έτσι, από αυτά τα φτηνά, τα υγιεινά, τα πρόσκυρα, τις ειδονές μαϊμού, να το πούμε έτσι, έτσι, ημιτασιών, τις ψεύτικες ειδονές, που δεν είναι ειδονές. Έχεις για μερικά δευτερόλεπτα μια ευχαρίστηση και μετά έχεις αηδία. Ναι, είναι προορισμένος, έτσι, έχει εσωτερικό πρόγραμμα, έτσι, να ομοιάσει με τον Θεό και η ψυχή του αναζητάει να γεμίσει. Αλλά επειδή διαστρέφεται, έτσι, τη διαστρέφει ο άνθρωπος και η κακή αγωγή που παίρνουμε από μικρά παιδιά, έτσι, αλλά και η κακή, ας πούμε, μη ανταπόκριση στη συνείδησή μας, και η καταφρόνηση του Θεού, γιατί ο Θεός σίγουρα θα σου χτυπήσει την πόρτα, αλλά τον καταφρονείς. Λέει στην Αποκάλυψη, έστηκα επί την θύρα και κρούω. Σε ποιους κρούει? Ο Θεός στέκεται στην πόρτα, λέει, και χτυπάει. Σε ποιους χτυπάει? Σε μερικούς? Σε όλους χτυπάει. Αλλήμον, αν χτυπάει σε μερικούς, τότε δεν είναι πατέρας. Σε όλα τα παιδιά του χτυπάει, αλλά δεν το ανοίγουν. Αυτή η καταφρόνηση μετά τη δημιουργεί. Δημιουργεί τον αποπροσανατολισμό. Φεύγει από το δρόμο το σωστό άνθρωπος. Κλείνει την πόρτα στον δημιουργό και μετά μένει κενός, άδειος. Και θέλει να γεμίσει το κενό του, το υπαρξιακό κενό του, έτσι. Και εκεί που έπρεπε να βάλει τον Θεό για να γεμίσει, και τότε μόνο θα γέμιζε, προσπαθεί να γεμίσει με ξυλοκέρατα, όπως έκανε ο Άσωτος, έτσι. Το άδειο στομάχι. Και πονάει το στομάχι του. Και πονάει το στομάχι του. Για να τα κατάλαβα καλά, η ψυχή, επειδή είναι άγρια, γεμίζει μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Είναι πνευματική. Δεν είναι τελείως άγρια. Είναι πνευματική, έτσι. Έχει πνευματική υφή και υπόσταση. Και μια ελάχιστη υλικότητα, όπως και οι άγγελοι. Και γεμίζει μόνο με το Πνεύμα το Άγιο. Και όλος άνθρωπος τότε βρίσκει τον εαυτό του. Λέμε να βρούμε τον εαυτό μας. Τότε βρίσκεις τον εαυτό σου όταν βρεις τον Θεό. Τότε γεμίζεις. Θυμάμαι παλιά στο σχολείο κάναμε ένα ποίημα. Νομίζω το Σεφέρι ήταν. Και έλεγε για τον εαυτό του ότι περιδιαβαίνει σε μια νεκρόπολη, αρχαία κτίσματα, ας πούμε. Βλέπω το ένα, βλέπω το άλλο. Και κατέληγε στο τέλος και έλεγε ο ποιητής ένα κενό.
ο έρμος ο άνθρωπος τρέχει από εδώ, από εκεί, σε αρχαία, σε ταξιδάκια, περιηγήσεις, κρουαζιέρες, προσπαθεί να γεμίσει το κενό του. Δεν γεμίζει. Mm. Πάντα ένα κενό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στην Ευρώπη, ξέρετε, είναι αυτό στους ανθρώπους. Το υπαρξιακό κενό. Δεν ξέρουν γιατί υπάρχουν. Και δεν ξέρουν πώς να γεμίσουν αυτό το κενό. Τους έχει προδώσει και η λεγόμενη εκκλησία τους, έτσι ο Πάπας, που έχει γίνει σατανισμός. Και είναι μέσα στο απόλυτο σκοτάδι οι άνθρωποι. Γι' αυτό φτάσανε να νομιμοποιήσουν όλες τις διαστροφές και τις ανομαλίες. Και πάλι το κενό είναι κενό. Μέγιστο κενό. Και να χαρούν. Και προσπαθούν να χαρούν με τα μεθύσια και με τη σάρκα. Και με τις διαστροφές, τη ομοφιλοφιλία κλπ. Αυτοί, λέει, οι κουστομαρισμένοι gentlemen, ας πούμε, της εβδομάδας, το Σαββατοκύριακο γεμίζουν τα νοσοκομεία από τα μεθύσια στην Αγγλία. Έτσι, το έχετε ακούσει αυτό. Γιατί προσπαθούν λίγο να χαλαρώσουν και να ηρεμήσουν και να γεμίσουν το κενό τους με το ποτό. Έτσι, και τους μαζεύουν. Και γεμίζουν τα νοσοκομεία. Αυτοί οι κουστομαρισμένοι κύριοι, ας πούμε, που μας κολλάνε το δάχτυλο. Αυτή είναι η κατάντια του ανθρώπου μακριά από το Θεό. Ναι. Σας είπα, δεν πρέπει να μένουμε σε αυτή την ευχαρίστηση, να την γευόμαστε πως γεύεσαι το μέλι με το δαχτυλάκι. Έτσι, να μην εχμαλωτίζεις από αυτό. Μπορείς να αισθανθείς, και γι' αυτό ο Θεός μας έδωσε και τα γευστικά όργανα κλπ. Κάποια ευχαρίστηση, αλλά αμέσως να ανέβεις στο Θεό, να δοξάσεις το Θεό. Μην εγκλωβιστείς αυτό. Και μετά ζεις για να τρως.